Αβάντι μαέστρο! Ναι, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός. Πλέον το Netflix έχει μέσα ένα ελληνικό project. Απίστευτο! Μη σας φαίνεται περίεργη εμφάνιση, δεν έχω κάνει λάθος, ξέρω τι κάνω. Και ποιος άλλος, κυρίες και κύριοι, θα κατάφερνε να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα από τον λεβέντη μας, τον τελικανή μας, τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη μας. Παρεμπιπτόντως, να διευκρινίσω από το intro και όλα σε αυτό το βίντεο ότι το ότι ένα project, ανεξαρτήτου ρε παιδί μου προέλευσης, μπήκε στο Netflix, δεν σημαίνει απαραίτητα το ότι είναι και ποιοτικό. Απλά το λέω. Εξάλλου, κακά τα ψέματα τώρα, όλοι ξέρουμε πως το Netflix αποτελείται από 70% σκουπίδια, 20% project που ψιλοβλέπονται ευχάριστα και μόνο το 10% είναι πάρα πολύ καλά. Το σημερινό όμως project σε ποια κατηγορία ανήκει? Μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα έχεις μάθει. Πάμε λοιπόν σήμερα να διασκεδάσουμε σχολιάζοντας τη νέα σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που μπήκε και στο Netflix, Μαέστρο. Εξοπλιστείτε με snacks, με αναψυκτικά, αλλά σήμερα θέλω να εξοπλιστείτε και με κανένα αντικαταθλιπτικό χαπάκι γιατί ο Χριστόφορος δεν αστειεύεται. Έτοιμοι! Φύγαμε! Τι ώρα αυτό παίζει εδώ? Έπαιζα. Δεν παίζω. Γιατί? Γιατί με διέκοψες. Τέλος πάντων, το Claire de Lune ήταν, άμα σε ενδιαφέρει. Πολύ ωραίο, μπράβο, μπράβο. Mm. Τι φοβερή μελωδία, ε. Ναι, όντως. Θα σταματήσω όμως να μιλάς να παίξω λίγο. Ναι, συγγνώμη. Πώς γίνεται να είσαι τόσο καλός? Ρε Αντρέα, θα μου πεις τι θες τώρα να κάνουμε λίγη δουλίτσα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να θέλω κάτι οπωσδήποτε? Γιατί για να κάνεις εσύ κομπλιμέντα κάτι θέλεις. Συνήθως έρχεσαι και τραβάς την πρίζα από το synthesizer. Λέγε τι θες γρήγορα. Ένα μωρέ. Τι να μωρέ. Ένα μωρέ. Έβαλα εκεί να κατεβάσω μια παλιοτενία. Ναι, μπράβο. Και. Και να. Δηλαδή. Την κατέβασα. Ναι, λέω και. Εμένα αυτό τι μια φορά. Το site που την κατέβασα ήταν από αυτά τα. Ξέρεις τώρα μωρέ. Όχι, δεν ξέρω. Ένα από αυτά τα. Που έχουν ένα γάζο για χέρι. Δεν σε πιάνω. Περίεργο, γιατί είσαι τόσο καλός αυτό. Ανδρέα. Ναι, εντάξει, ήταν. Πειρατικό. Τι, ρε, δεν σου έχω πει να μπει σε τέτοια site. Και τι έγινε, λέγε. Πρέπει να. Να, τι, ρε. Να. Σου έκανα το PC. Τι. Α. Γι' αυτό ανησυχείς, μωρέ. Ναι, το ξέρω. Τιμώρησέ με, φταίω. Όχι, ρε, χαλάρωσε. Δεν παίζει θέμα. Έχω Surfshark VPN. Δεν κολλάω τίποτα, μην φοβάσαι. Τι έχεις? Surfshark VPN, αγόρι μου. Σου λέω δεν φοβάμαι τίποτα για κανέναν. Ναι. Έκανα 24μηνη συνδρομή, βάζοντας κωδικό Tom & Jill και κέρδισα και 83% έκπτωση και τους 3 πρώτους μήνες δώρο. Σου λέω τρελό deal. Α, τσαωρέστη. Βλέπεις και εσύ Tom & Jill? Ωραία. Μόνο για την προσφορά μπήκα. Α, οκ. Okay. Ωραία, φύγε τώρα και άσε με να παίξουμε την ησυχία μου. Έγινε. Το είχα κλείσει κατά λάθος το σερβερ, να ξέρεις. Τι! Έλα εδώ με κεράτα! Έλα εδώ! Έλα εδώ με κεράτα! Ξαπανίσου! Πάτσε στο link της περιγραφής για να κερδίσεις όλα αυτά που είπα. Η σειρά μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει με μια μυστηριώδη δολοφονία, κάτι το οποίο εκτιμώ πάντοτε σε project και δει όταν αυτό το project είναι ελληνικό. Όπως τα καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στους Παξούς, ένα μικρό, ήσυχο, αθώο νησάκι που μόνο τα κύματα μπορούν και διαταράσουν την γαλήνη που διακατέχει αυτό το νησί. Παξός και ξερός. Τι με κοιτάτε, τα κύματα είπα. Δεν σας είπα από πού προέρχονται τα κύματα. Μου αρέσει να γράφω σε ημερολόγιο. Ναι. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι της γενιάς μου που το κάνουν αυτό. Ναι, 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 το πιάσαμε το κόνσεπτ, σειρά, το πιάσαμε. Κρατάω ακόμα έναν ρομαντισμό που δεν έχει πια η εποχή μας. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η πρωταγωνίστριά μας, η Κλέλια. Ναι, εννοείται ότι η πρωταγωνίστρια σε ένα ακόμη project θα έχει όνομα από το GNTM. Πάντως, εδώ, εντάξει, να δώσουμε και ένα συγχωροχάρτη στον Χριστόφορο, γιατί ούτως ή άλλως η ηθοποιός ονομάζεται Κλέλια Ανδριολάτου και στην πραγματικότητα, οπότε είπε να μην τα αλλάξει. Και καλά έκανε. Γενικά, να ξέρετε, πάντως κάτι που παρατήρησα και το εκτίμησα είναι πως πολλοί ηθοποιοί έχουν κρατήσει τα πραγματικά τους ονόματα και στους χαρακτήρες της σειράς. Είμαι πολύ τυχερή που ζω σε ένα τόσο ευλογημένο μέρος. Με ευλογημένους ανθρώπους, γεμάτο ταλέντο και όρεξη για ζωή. Α, ναι, Κλέλια μου, φυσικό είναι. Νησάκι, ηρεμία, ησυχία, φιλόξενοι άνθρωποι. Τι άλλο να ζητήσεις? Και τώρα η αλήθεια. Τους μισώ όλους. Οι περισσότερες γκόμενες στο σχολείο μου το έχουν κάνει από τα 15. Βάφονται κάργα, ποστάρουν ασταμάτητα. Γιατί η σειρά μετατράπηκε σε διαφήμιση σερβιέτας, τι γίνεται? Και γιατί βλέπουμε μια νύφη να κουνάει δύο λάμπες στο ρίο, λες και είναι αποτυχημένος τζεντάι? Λοιπόν, εγώ αυτό το βρίσκω αποκρουστικό.
Γιατί εγώ που θέλω κάτι άλλο στη ζωή μου να πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό? Για εσένα λοιπόν που δεν θες πλέον να ανησυχείς για το μέλλον σου, Always Ultra με σύστημα Zero Fill. Για να περνάς την κάθε σου μέρα χωρίς ανησυχία. Όπα, ξέχασα το απαραίτητο αξεσουάρ, συγγνώμη. Για να περνάς την κάθε σου μέρα χωρίς ανησυχία. Ε, τι λες, που κολλάς σερβιέτα? Τι που κολλάει σερβιέτα, ρε, με κοροϊδεύετε? Και δεν μου έφταναν όλα αυτά. Μετά ήρθε και ο ιός. Αφού είμαι στα νεύρα, τύπησα, δεν τη βλέπετε? Λοιπόν, κλελιά, με μία Always, σου λέω, καθάρισες. Are trying to determine if a new virus strain is responsible for a pneumonia outbreak in the city of Wuhan. Τι, ότι και καλά, όλοι εμείς οι Ελληνάρες, στο άκουσμα του ιού, έτσι αντιδράσαμε. Ναι, καλά, εντάξει. Παιδιά, να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα η φάση ήταν κάπως έτσι. Παπί! Ρε, Θανάση! Άκουσες, ρε, τύπη τηλεόραση. Τι, ρε? Πρέπει να κλείσουμε, λέγεται, βγει ένας ιός και σκοτώνει κόσμο. Άσε με, Θανάση, πρέπει με τσαϊδίες. Μην τους πιστεύεις, μωρέ, δεν υπάρχουν αυτά. Ρε εσύ, μήπως θα τους ακούσουμε, μια σοβαρό. Ρε, άσε αυτά τώρα και να πιούμε καμιά γράμμα να στανιάρουμε. Καλά, καλά, έρχομαι. Έλα, Παναγία μου. Τι είναι αυτό που φοράς, ρε? Μάσκα. Γιατί τι θα κάνουμε, θα κλέψουμε καμιά τράπεζα? Ρε, έτσι είπα στην τηλεόραση να κάνουμε. Πρέπει να φοράμε μάσκα για να μην κολλήσουμε. Ρε, βγάλτε εκεί πέρα γρήγορα, θα μας κοροϊδεύει ο κόσμος. Και φταίει. Άντε, τελείωνε. Καλά. Άντε, μπράβο. Θα κολλήσουμε, λέει. Τι έκανες τώρα? Έβαλα αντισηπτικό. Τι? Αντισηπτικό, ρε. Σκοτώνει τα μικρόβια. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, με λες βρωμιάρι. Όχι, ρε, παπί, πώς ήρθε αυτό τώρα? Απλά έτσι πρέπει. Ουστά από εδώ, μωρή κλάνα. Θα κολλήσει με μικρόβια, λέει. Λέω, πάρε μικρόβια. Πάρε μικρόβια, ρε. Άντε να πούμε. Άντε, μη σου ρίξω ένα γλωσσόφυλλο τώρα και τα κολλήσει όλα. Μίτσο, έλα να σου πω τι κάνουν όλοι στο Θανάση, ρε. Έλα να σου πω, ναι. Και ενώ σου πω, Θανάση, είπανε ότι θα πληρωνόμαστε κανονικά τώρα που θα είμαστε κλειστά. Ναι, έτσι είπαν, θα πληρωνόμαστε κανονικά. Α, άκυρο, Μίτσο! Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, πρέπει να κλείσουμε, άκυρο! Δεν έρχονται δελφίνια ακόμα στο νησί. Τρεχάτε, χωριανοί, τρεχάτε! Έσκασε νέο στο νησί, βρε! Και συνήθως, όποιος έρχεται στο νησί μας είναι τέρας ασχήμας. Περίεργο. Ναι, όντως, κλέλια μου, το να λες ένα αντιστερεοτυπικό, όπως υποτίθεται ότι είναι σόου το μαέστρο, όσους έρχονται στο νησί τέρατα ασχήμιας, είναι κάπως περίεργο. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Μήπως ξέρετε που είναι το χωριό Μανεσάτικα? Δεν έχω καθόλου σήμα και δεν μου δείχνει. Τώρα όμως τα είδα όλα. Από εκεί πηγαίνω κι εγώ. Ακολουθήστε με αν θέλετε. Καλά, κοπελιά, και στη θάλασσα να πήγαινε, σας ακολουθούσαμε. Άκου εκεί, αν θέλετε, ακολουθήστε με. Προχώρα, ρε. Ή που τουλάχιστον προσπαθούσε να το οδηγήσει. Παπακαλιάτη, αυτό δεν είναι «δεν μπορώ να οδηγήσω αυτό το παλιό αυτοκίνητο». Αυτό είναι «δεν μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο», τελεία. Πάντως, περίεργο που δεν μπορεί ο Ρέσης να οδηγήσει αυτό το αμάξι. Άμα δεν μπορεί αυτός, δηλαδή, ποιος άλλος μπορεί? Είναι και της γενιάς του άλλωστε. Α, καλά, ε! Και τώρα μόλις είδατε, παιδιά, το πιο πολυσύχναστο μέρος στο νησί! Ή όπως αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε, το κέντρο αυτού του νησιού από εδώ και πέρα. Το σπίτι του Ορέστη, κυρίες και κύριοι, που από εδώ και πέρα θα παρελάσει κόσμος και κοσμάκης. Παντρεμένοι, ανήπαντροι, χωρισμένοι, ανήλικοι, ενήλικοι, γκέι, νεκροί. Κύριε, παιδιά, εντάξει, εγώ το έκανα σπόιλ, μωρέ. Από το πρώτο επεισόδιο μας έχει δείξει ότι θα γίνει. Γιαγιά, να σου πω. Εσύ με τον παππού ήσουν ερωτευμένη. Χριστός και Παναγία, πολύ γιατί. Ψεύτρα! Και τον πατέρα σου, τον αγάπησα πολύ. Μπορεί να μην τον ερωτεύτηκα. Και ήταν ο πρώτος σου? Πασκαλά, παιδάκι μου, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Φυσικά. Α, ψεύτρα! Εγώ μαζί σου θέλω να τη ζήσω. Κι εγώ. Έχει χάρη τώρα, έχει χάρη. Βασικά, έχει χάρης. Η Χάρης είναι το πιο ταλαντούχο άτομο στην οικογένεια και το πιο νέο. Και το πιο ταλαντούχο σε ολόκληρη τη χώρα, μη σου πω. Αν παιδιά, θα σας το πω τώρα κάτι που δεν γνωρίζετε για μένα. Είμαι ερωτευμένος με τη Χάρης Αλεξίου. Χρόνια τώρα. Και με τα τραγούδια της και με τη φωνή της και με τα όλα της, παιδιά. Σας λέω, μην περιμένετε σε αυτό το επεισόδιο να είμαι αντικειμενικός μαζί της. Σε μένα, βλέπει όλα όσα δεν έκανε εκείνη στη ζωή της. Η Χάρης. Άτσα από παγκαλιά της transition, μου, αψεγάδιαστο. Μπράβο. Γενικά, να το πω από τώρα, πως το μαέστρο, κυρίες και κύριοι, κινηματογραφικά είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Φαίνεται ότι ο Χριστόφορος έχει βάλει, ρε παιδί μου, αρκετό μεράκι. Με συγχωρείτε που είμαι τόσο σχολαστικός, όμως είναι οδηγία για την ασφάλεια όλων. Φάνης. Ωραίστης. Α, μπράβο, ρε, και την πουνίτσα τους πρωταγωνιστές μας για safety, κομπλέ, προβλεπέ. Και από εδώ βοηθώ για όλα τα κοινωνικά. Εντάξει, τώρα. Βοηθάω. Κάνω ό,τι μπορώ. Εντάξει. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Α, ρε! Τι κάνετε, ρε! Ορίστε, ρε, παιδιά. Ναι, κλασική Ελληνάρες. Τώρα η σειρά δείχνει 100% την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί οι πρωταγωνιστές μας ξεκίνησαν με μπουνίτσα για το τυπικό της υπόθεσης, ρε, παιδί μου, και κατέληξαν σε χειραψία. Αφού δεν βασώθηκαν κιόλας στο τέλος, να λέμε και ευχαριστώ. Στο θέμα μας. Το δικό μας νησί είχε φεστιβάλ μουσικής, το οποίο φέτος, όπως ήταν φυσικό, ακυρώθηκε. Αυτή εδώ, λοιπόν, είναι ο Ορέστης και ο Φάνης. Ο Ορέστης είναι ένας δάσκαλος μουσικής, ο οποίος πήγε στους Παξούς για να αναγεννήσει ένα φεστιβάλ μουσικής που γινόταν κάθε χρόνο, αλλά λόγω κορονοϊού έμεινε πίσω. Και ο Φάνης.
Ο Φάνης είναι ένας έμπορος σκαφών αναψυχής που ενώ δεν είναι δήμαρχος, φέρεται σαν δήμαρχος, μιλάει σαν δήμαρχος και του συμπεριφέρονται και όλοι οι άλλοι σαν ο δήμαρχος. Και θα έρθει ο Θωμάς τώρα για να σας κάνει μια πολύ εύλογη ερώτηση. Ο κανονικός ο δήμαρχος του νησιού, ο τωρινός, πού στο διάλογο είναι? Τέλος πάντων, ο Φάνης, παιδιά, μπορεί να σας προμηθεύσει με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ που χρειάζεστε για το ταξίδι σας. Ειδικά με το άλλο προϊόν που εμπορεύετε. Καλά, θα κάνετε κάτι ταξίδια. Ο Φάνης λοιπόν με τη βοήθεια του καϊκιού του Χαράλαμπου κάνουν εμπόριο ναρκωτικών. Γιατί παιδιά, τι καλύτερο για ένα ψαρά από το να πιάνει κάθε μέρα λαβράκι. Τέλος τα γεμιστά στην Πολυξένη. Και μην τις πάρεις λεφτά, μωρέ. Και τώρα παιδιά ήρθε η ώρα να σκοτείτε από καρέκλες, τραπέζια, καναπέδες, μπαμπού, όπου κάθεστε τέλος πάντων και να πάτε στο κοντινότερο φαρμακείο της γειτονιάς και να αγοράσετε όλα τα έμπλαστρα λέοντος που θα βρείτε, γιατί θα τα χρειαστεί η ηθοποιός που κουβαλάει κάθε μα κάθε project του Christopher Παπακελιάτης. Και μιλάω φυσικά για τη μία, για τη μοναδική Μαρία Καβογιάννη. Α, και όπως θα πηγαίνετε, πάρτε και καμιά άλλη φούλα για τις μελανιές, γιατί για κάποιο λόγο σε όποιο project του Christopher Παπακελιάτη συμμετέχει η Μαρία Καβογιάννη, πρέπει να τρώει βρωμόξυλο. Την αξιοκρατία, το σεβασμό. Αυτό το κτίνος με βαράει όλη την ώρα και εμένα και το παιδί μου και το ξέρετε! Ρε Christopher, αν είναι δυνατόν λίγο έλεος, ας φάει και κανένας άλλος ξύλο. Όχι, Χριστόφορε, μια πλάκα κάναμε, όχι ρε! Τι έχουμε πάθει? Έρχεται, έλα! Έρχεται! Έρχεται! Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε, ποιος έρχεται? Μη μιλάς παιδί μου, έρχεται! Καλά, εντάξει, μια ερώτηση πάμε να κάνουμε, μπα! Ποιος έρχεται και φτιάχνεται αυτή ρε, ο Σάκης Ρουβάς? Α, όχι, θα έρθει η Κινέζικη απομίμηση του Σάκη Ρουβά. Ε, βέβαια. Δόξα τω Θεώ. Έφερε και κάτι καλό αυτός ο γιος. Ρε παιδιά, τώρα αλήθεια, κακοπροαίρετος γενικά δεν είμαι και γενικά το όμορφο το παραδέχομαι. Ίσως να μου κακοφαίνεται το ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γράφει για τον εαυτό του, αλλά αυτός ο τύπος είναι τόσο ωραίος όσο παρουσιάζει τον εαυτό του στα project του. Πραγματικά το έχω απορία. Εγώ είμαι η Μαρία. Γεια σας κύριε Μαρία, εγώ είμαι ο Ρέστης. Ποιος ο Ρέστης? Τη συνέχεια την ξέρετε. Και αυτός ο Χαράλαμπος, ο άντρας μου. Γεια σας. Βρε καλό στο Χαράλαμπο, τον άντρα των γνήσεων, ρε, τον παλαιά σκοπής που χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Χτυπάει τη γυναίκα του, χτυπάει το γιο του, χτυπάει... άσχημα στο μάτι γενικά. Και αν νομίζατε κυρίες και κύριοι ότι ο Χαράλαμπος είναι ο κεντρικός κακός της σειράς μας, κάνετε τεράστιο λάθος, γιατί αυτή η θέση είναι ήδη πιασμένη. Και το όνομα αυτού... Ορέστης! Μου είπανε να έρθω να πάρω ένα κλειδάκι για το παλιό σχολείο. Ναι, 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 ναι. Εδώ, εδώ το έχω. Τι με κοιτάτε. Όχι, δεν κάνω κανένα λάθος. Νομίζω ότι ο Ορέστης είναι ο καλοκάγαθος, αδικημένος δάσκαλος που παρασύρθηκε από τον έρωτα και από τα κάλλη της 18χρονης κορασίδας, έτσι. Σας γελάσανε! Και ξέρετε πως μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα σας έχω πάρει μαζί μου σε αυτό. Μπορεί λοιπόν η σειρά του Χριστόφορου, κυρίες και κύριοι, να λέγεται Μαέστρο, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτός ο τίτλος είναι το τέλειο καμουφλάζ για αυτό που θέλει στην πραγματικότητα να πετύχει μέσα από το έργο του. Και ποιο είναι αυτό? Να σε βουτήξει από το λαιμό και να σε κάνει να κλάψεις πάση θυσία, πάση θυσία, ρε! Ρε, θα σε κάνει να στέλνεις στα πατώματα, σου λέω! Τι μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή σου, τι ρε, λέγε! Ο Χριστόφορος θα το βρει και όχι απλά θα το βρει, θα σου ρίξει και αλάτι στην πληγή. Λοιπόν, μήπως κάποια στιγμή είχες μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και αναγκάστηκες να ρίξεις το παιδί? Έχεις χρόνο να το σκεφτείς κι αν. Δεν ήμουν καλή μητέρα για δύο παιδιά. Δεν θα γίνω και για τρίτο. Ο Χριστόφορος έδιασε με το λάσο του. Μήπως έχεις ερωτευτεί άλλον ή άλλη ενώ είσαι παντρεμένος, σου λες παντρεμένη? Δεν την παλεύω και το ξέρεις πολύ καλά. Και όπως βολεύεσαι με το Φάνη και το σπίτι σου, έτσι βολεύεσαι και με μένα. Ο Χριστόφορος έπιασε! Μήπως είσαι μικρός ή μικρή σε ηλικία και ερωτεύτηκες κάποιον μεγαλύτερο, αλλά ο κόσμος δεν σε αφήνει να ζήσει τον έρωτα σου? Δεν μοιάζει με 46. Είμαι όμως. Δεν ξεφεύγεις από τον Χριστόφορο και το λάσο του! Καλά, τι δεν ξεφεύγεις δηλαδή? Ειδικά παιδιά σε αυτό το θέμα, ο Χριστόφορος σε έδεσε σε μια καρέκλα και σε χτυπούσε για 9 ολόκληρα επεισόδια. Ρε Χριστόφορε, όχι ρε! Ρε, μια πλάκα κάναμε! Ρε, τι έχουμε πάθει εδώ πέρα! Α, ναι παιδιά, και μια και το έφερε κουβέντα. Ενδοοικογενειακή βία έχει το μενού. Αν την ξανακουμπήσεις θα σε σκοτώσω. Εννοείται ότι έχει, και όχι μόνο έχει παιδιά, αλλά μόλις τώρα είδατε έναν πατέρα
να χτυπάει το γιο του με αλυσίδες και πιο μετά θα τον αφήσει και σχεδόν μισοπεθαμένο να φύγει. Έτσι τον θέλει ο πατέρας του, έτσι τον θέλει η μάνα του, έτσι οι γυναίκες. Δηλαδή, χωρίς υπερβολή τώρα, μέχρι και το Fight Club λιγότερο ξύλο είχε μέσα. Τον μισοπεθαμένο Σπύρο λοιπόν από το ξύλο που έφαγε τον πατέρα του τον βρίσκει ο Αντώνης. Ο οποίος Αντώνης είναι. Α, ναι, πρέπει να κάνω παρουσίαση. Μήπως είσαι γκέι, αλλά τα στερεότυπα και τα κολλήματα του περίγυρου δεν σε αφήνουν να ζήσεις τον έρωτά σου όπως εσύ θέλεις. Ωραία, θες να φύγουμε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στη μάνα μου. Η μάνα σου ξέρει τα πάντα, Σπύρο. Εσύ δεν αντέχεις. Ο Χριστόφορος σε πιάσε, ρε, και όχι απλά σε πιάσε. Σε πιάσε, έκλεισε ένα κελί, σου άφησε την πόρτα όμως ανοιχτή, να νομίζεις ότι μπορείς να φύγεις και μόλις ξεμύτησες από τη γωνία, σε καμτσίκωνε μέχρι να τυφλωθείς από το κλάμα. Βασικά, αυτό θα το πάθαινες. Είσαι δεν είσαι γκέι με αυτή την ιστορία. Συνεχίζουμε όπως κυρίες και κύριοι. Μήπως είσαι από αυτούς που έχουν κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο. Όλο το νησί λέει ότι έχετε εξαιρετική φωνή. Είχα. Πάρτο ρε, τι νόμιζες ότι θα ξεφύγεις από τον Χριστόφορο, τσουτσουνάκι μου, όλο το βράδυ θα προσθέτει κατηγορίες ρε. Τι έγινε, μήπως είσαι μέρος ενός αποτυχημένου γάμου. Τι μην κοιτάς έτσι, ρε Σοφία δεν είμαι κάποιος άλλος, ο ίδιος άνθρωπος είμαι. Τι έχω κάνει πια τόσο λάθος που δεν θέλεις να με βλέπεις. Καπάου, σε έπιασε ο Χριστόφορος ρε και τώρα παιδιά, βαθιά ανάσα. Μήπως παθαίνεις κρίση πανικού, είσαι διαβητικός, έχεις ψωρίαση, είσαι social addicted, έχεις πέσει θύμα βιασμού, daddy issues μήπως. Μήπως είσαι αποτυχημένος μουσικός. Έχασε το κατοικίδιό σου. Σου ρίξανε κέρατο. Αυτοκτονικές τάσεις έχουμε. Μίλα ρε. Μίλα πως άντεξε και δεν έκλαψες. Μίλα. Τι μου. Αφού δεν μου γοζεύε τίποτα από όλα αυτά. Πως γίνεται αυτό. Είμαι 16. Δες Wednesday, τι να σε κάνω. Δηλαδή τι άλλο να βάλω. Να κλέψουν το account στο Fortnite για να κλάψεις. Τι κάνω πως θες. Κλένια, βάλα άλλο κωδικό και μπλόκαρε το Netflix. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους δικούς κωδικούς. Έχεις βλέψεις να μπεις στο Netflix και θες να γλυκάνεις την κριτική επιτροπή. Βάλε μέσα μια αναφορά στο Netflix, σου λέει. Δεν γίνεται, θα την εκτιμήσουν. Άσχετα εάν βγάζει νόημα η αναφορά που έκανες ή όχι, γιατί παιδιά, εγώ από προσωπική πείρα σας λέω, έχω βάλει 600 φορές λάθος κωδικούς στο λογαριασμό μου στο Netflix και δεν έχει κλειδώσει ποτέ. Σε ποιον την πάει τη Σπανακόπιτα. Σε κανένα. Σε ποιον την πάει τη Σπανακόπιτα. Στον. Μαέστρο. Ρε, ο Ρεστάκο μου, πες με περίεργο, ρε φίλε, αλλά εγώ τουλάχιστον μια σπανακόπιτα αγνώστου προελεύσεως που θα την έβρισκα μέσα σε αλουμινόχαρτο στα σκαλιά του σπιτιού μου. Δεν την έτρωγα, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, καινούριο είσαι στο νησί, πολλοί είναι καλοθελητές, δεν ξέρεις, μπορεί να θέλει κανένας να. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω αν θα είναι όλοι μαζί μας μέχρι να αρχίσει το φεστιβάλ. Θέλω να πω ότι ίσως έχουμε κάποιες αποχωρήσεις. Κατάλαβα, κυρία Μαρία. Παξός και ξερός. Λοιπόν, δεν θέλω να κρυώνουμε. Μα αυτά τα κάνω όλα. Είναι η αδυναμία μου. Καταρχάς, να πω ότι εδώ η σειρά κάνει ένα πολύ ωραίο setup και τοποθεσίας αλλά και αντικειμένου, γιατί και αυτή η προβλήτα που είδατε εδώ πέρα αλλά και η βάρκα μετέπειτα θα χρησιμοποιηθούν για τις βρωμοδουλειές του Φάνη. Οπότε τώρα έχουν γίνει γνωστές στο κοινό μέσω αυτής της σκηνής. Αυτά όμως είναι για αργότερα. Προς το παρόν, μήπως ρε παιδί μου είστε μεγάλες ηλικία, έχουν φύγει ρε παιδί μου τα χρόνια και έχετε ξεμείνει από φίλους. Ρε φίλε, χαίρομαι πολύ που ήρθες εδώ στο νησί. Εδώ δεν έχουμε κάποιον να μιλήσουν. Ο Χριστόφορος σε έπιασε με το καμψίκι του. Τι νόμιζες βρε γατάκι, ότι τελειώσαμε εδώ. Τι δουλειά. Σκάφη αναψυχής. Κατασκευαστική, οικογενειακή επιχείρηση πολλά χρόνια. Ναι, σκάφη αναψυχής. Γι' αυτό θα σου βγει η αναψυχή σε λίγες μέρες. Ορίστε, και πότε τα παιδιά μας, ο Αντώνης και η Κλέλια. Μη σκάς φάρι μου, μη σκάς. Τα ξέρει πολύ καλά τα παιδιά σου ο Ορέστης μας. Και ειδικά το ένα, Για πάμε. Με την Κλέλια έχουμε γνωριστεί. Είσαι η κοπέλα που μου έδειξε πώς να πάω στα Μανεσάτικα με το μηχανάκι όταν ήρθα. Ναι, στα Μαλαισιάτικα, ναι. Ο Αντώνης παίζει κιθάρα. Μπάσο είναι. Και εδώ παιδιά έχουμε την κλασική κατάρα όσων παίζουν μπάσο. Να τους λένε το όργανο κιθάρα. Λοιπόν παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα να τελειώνουμε. Όταν βλέπετε μια κιθάρα η οποία έχει πιο χοντρές χορδές και μεγαλύτερο τάστο, δεν είναι κιθάρα, είναι μπάσο. Γράψτε και κάνε ευχαριστώ οι μπασίστες στα σχόλια. Τόσος κόσμος θα δει αυτό το βίντεο. Σας έζωσα. Εσύ Κλέλια, τι ακούς. Για πες μας Κλέλια, εσύ τι ακούς. Γιατί παιδιά, όπως φαίνεται, τον ενδιαφέρει πολύ τον Ορέστη μας. Η Κλέλια μας είναι πιο του κλασικού. Σ' αρέσει κλασική μουσική. Πολύ. Debussy. Ναι. Τι, έλα μου, τι της είπε. Για ξαναβάλτο. Σ' αρέσει κλασική μουσική. Πολύ. Debussy. Μάλιστα. Και ήρθε η στιγμή, κυρίες και κύριοι, να δικαιολογήσω αυτό που είπα στην αρχή του βίντεο για τον Ορέστη. Πάμε αρκετά παρακάτω. Η αλήθεια είναι πως η πρώτη φορά που τον είδα δεν ήταν όταν έφτασε στο νησί. Τι! Ψεύτρα! Σόι πάει το Βασίλειο τελικά. Για μένα αυτό το ταξίδι ήταν μια ευκαιρία να κάνω αυτό που όλες οι φίλες μου είχαν κάνει, αλλά εγώ φοβόμουν. Πού το πας καλή μου σιρούλα. Στην Κέρκυρα δεν με ήξερε κανένας. Τι λέτε ρε, δηλαδή η Κλέλια.
Φοβόταρε να κάνει για πρώτη φορά έρωτα στη ζωή της, στο νησί της, με κάποιον που την ξέρει και τον ξέρει, και δεν φοβάται να κάνει σεξ σε ένα άλλο νησί με έναν άγνωστο που δεν τον έχει δει ποτέ στη ζωή της και τον οποίο τον γνώρισε από ένα application. Ναι, καλά, εντάξει. Καλησπέρα. Πώς το είπε το application? Για να το κατεβάσω, παιδιά, και εδώ και στο Android και στο PC, παντού, να πατάω ταυτόχρονα, λες και είμαι hacker. Και εμένα είναι η πρώτη φορά που συναντά κάποιον από τα app, να μπω. Ναι, φυσικά, πέρασα. Ναι, ναι, ωραία, στην παίξτε και άρετος, ρε. Πέρασε, φυσικά. Τέλ. Το ψευδόνυμο Claire de Lune, πώς προέκυψε? Μου αρέσει. Α, μάλιστα, ψευδόνυμο Claire de Lune ακούω, ναι, ναι. Κρατήστε το αυτό. Αν θες μπορείς να βγάλεις τη μάσκα σου, στην υγεία σου. Στην υγεία μας. Ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι Πάντες και Άγιοι και από άλλες θρησκείες και οι 12 θεοί του Ολύμπου, όλοι μαζί! Τι είναι αυτό! Πόσο χρονών είσαι? Εσύ? Κάτι μου λέει ότι είμαι πολύ μεγαλύτερο σου. Ρε ωραίστε αγόρι μου, μπήκε σε μια εφαρμογή γνωριμιών για να σου έρθει τελικά μια κοπέλα στο σπίτι σου. Και τι κοπέλα, έτσι! Για να τη κάνει κήρυγμα! Ρε είσαι τρελή, ρε! Έχουμε πει ήδη πολλά. Τι είπατε? Είναι η πρώτη φορά. Έχει αρχίσει και την ακούει ο Ρέσης, παιδιά. Κυριολεκτικά, όχι από το κρασί. Τη Ειρήνα. Πόσο χρονών είσαι? Καλύτερα να σταματήσουμε τώρα. Γιατί? Γιατί έρχονται, κλαίγια, έρχονται. Ήδη τα νιώθει δεμένα τα χέρια για το Ρέσης. Δεν περίμενα ότι κάποιο τόσο συντηρητικό θα έπαιρνε σε αυτό το app. Εν τω μεταξύ, αυτό ο Ρέσης που είναι τόσο ωραίο και τον ωρέγονται μικρέ και μεγάλε, είχε ανάγκη από το να μπει μέσα σε application για να βρει γκόμενα. Αποφασίστε τελικά, είναι ωραίο ή δεν είναι. Με τι ασχολείστε? Κλαίγια. Τι ακριβώς είδες τριγύρω στο σπίτι και σε ενέπνευσε να κάνεις αυτή την ερώτηση, αφού το σπίτι είναι νοικιασμένο? Είμαι μουσικός. Τι, σου άρεσε αυτό, ε? Τι, γιατί δηλαδή να της άρεσε αυτό συγκεκριμένα? Καλά, ωραίες της, παιδιά. Κλασικός μουσικός ψωνάρα. Σας μιλώ εκ πείρας. Και εγώ έτσι μου. Προσπαθώ να θυμηθώ τον εαυτό μου 18 χρονών. Τότε δεν είχαμε αυτά τα app και νομίζω δεν είχαμε ούτε ίντερνετ. Σε λίγο θα της πει ότι δεν είχαν και γυναίκες στην εποχή του. Περιμένετε. Έφυγα. Το Claire de Lune, ξέρεις την ιστορία? Α, πάλι αναφέρει ο κύριος Ορέστης μας εδώ το Claire de Lune, μάλιστα. Το Claire de Lune, λοιπόν, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι που ακούγεται πολύ συχνά στη σειρά μας. Αυτό το κομμάτι, λοιπόν, το έχει συνθέσει ο Debussy. Τι, σας θυμίζει κάτι αυτό το όνομα? Και πολύ καλά κάνει και σας θυμίζει κάτι, κυρίες και κύριοι. Ο αθώος δάσκαλος μουσικής, λοιπόν, ο δάσκαλος που δεν ήθελε και καλά να δώσει δικαιώματα στην 18χρονη Κλέλια, αποδεικνύεται ότι αυτός πρώτος πέταξε υπονοούμενο μόλις βρήκε την ευκαιρία. Και αυτό δεν είναι τίποτα, παιδιά, είναι μόνο η αρχή. Δεν σε ξέρω και μου είσαι συμπαθής. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι δεν θέλω να έχουμε μπλεξίματα και παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Τα βλέπετε, θρασός. Του τη λέει και από πάνω του 18χρονου, ενώ αυτός πιο πριν της έριξε την πηχτή του. Πρώτο φάουλο, ρε στι. Δεν σε βλέπω καλά. Πιστεύεις ότι θα το καταφέρουμε? Έχεις το λόγο μου. Αύρε, Κλέλια, πώς τα λες έτσι, ε? Αλλά να μου πεις, τι φταίς κι εσύ? Εσύ 18 χρονών είσαι, μέσα στην τρέλα σου είσαι, βράζεις το αίμα σου. Άλλοι φταίνε, άλλοι! Αν θέλεις, μπορείς να παίξεις. Θέλω. Και τι κομμάτι λέτε εσείς θα βάλει ο αθώος δάσκαλος μουσικής που δεν θέλει μπλεξίματα με τη μαθήτριά του? Μα και φυσικά το Claire de Lune του Debussy. Δεύτερο φάουλο, ρεστή. Και θα την κοιτάει και σαν ξερολούκου μου όσο εκείνη παίζει. Ξέρετε τώρα, μωρέ. Για να μην μπλέξουν, να μην δώσει δικαιώματα. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή? Μέσω Bluetooth. Είναι πολύ προχωρημένος ο άνθρωπος. Έχει αλλάξει την κουλτούρα του νησιού. Μας έχει κάνει Ευρώπη. Α, μέσω Bluetooth θα συνδέονται όλα τα ηχεία μεταξύ τους, ε? Τι λέει, ρε παιδί μου, μπράβο. Τεχνολογία, τι φτιάχνουν και ρατάς. Εν τω μεταξύ, όσο τα λέει όλα αυτά η κυρία Μαρία, οι μάστορες πετάνε από παντού καλώδια, ρε. Γιατί, ναι, μεν, ο δάσκαλος τους έκανε Ευρώπη, αλλά ξέχασα να τους πει τι σημαίνει συνδέω τα πάντα με Bluetooth. Και αν δεν μας αρέσει το τραγούδι, θα παράπονά σου στο δήμαρχο και στο δάσκαλο. Εσύ ποιον ακριβώς θα παρακάνει παράπονα, αφού καθώς φαίνεται δεν υπάρχει κάποιος δήμαρχος. Ρε, μήπως αυτός ο νεκρός που δείχνει σειρά σε κάθε τέλος επεισοδίου της δεν είναι ο Χαράλαμπος, αλλά είναι ο δήμαρχος του νησιού? Ορίστε, κυρίες και κύριοι, και εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ένα Bluetooth ηχείο. Όταν κάνεις μια παράνομη δουλειά, σου έρχονται πολλά μαύρα χρήματα. Αυτά τα χρήματα δεν μπορείς να τα πας στην τράπεζα, τα μαζεύεις σπίτι σου αρχικά. Σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι, η σειρά μας κάνει κάτι πάρα μα πάρα πολύ έξυπνο. Εμπλουτίζει τη γνώση του θεατή της, ώστε να μπορεί να συνεχίσει πιο ομαλά την θέασή της. Επενδύοντάς τα με τέτοιο τρόπο που να μην φανεί ποτέ από που ήρθαν. Δηλαδή, να ξεπλένεις. Μέσω exposition, λοιπόν,
και οπτικού αλλά και λεκτικού, η σειρά μαθαίνει στο θεατή το τι είναι ξέπλυμα χρήματος, ώστε να καταλάβει και πιο έντονα τη βαρύτητα των πράξεων των χαρακτήρων της συνέχεια. Με τόσα χρήματα, μπορείς ακόμα και να φτιάξεις ένα φεστιβάλ μουσικής για το νησί σου. Να εξαφανίσεις από προσώπου γη στον προηγούμενο δήμαρχο. Τι, όχι. Δεν θέλω να το δείτε όλο αυτό σαν ένα μάθημα μουσικής. Γνωρίζω πόσο βαρετό είναι και φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς είστε εδώ με το ζόρι. Α, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Πολύ ωραίος ο δάσκαλος. Είναι και καινούριος, σου λέει μην τους πιέσουν. Το πάμε χαλαρά. Αντώνη, είσαι μαζί μας. Α. Άκυρ. Και φυσικά, για να τα κάνεις όλα αυτά, επιβάλλεται να έχεις έναν καλό συνεργάτη και σύμμαχο. Και η Σοφία λοιπόν στο κόλπο με τα ναρκωτικά. Καθώς φαίνεται, παιδιά, σε αυτή τη σειρά όλοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Πάντως, τουλάχιστον, ευτυχώς, τα πράγματα ηρέμησαν, παιδιά. Δεν έχουμε τριγμούς, δεν έχουμε, ρε παιδί μου, βασαρίες. Έλα, πες μου! Το δίνεις ή το παίρνεις! Λέγε ρε! Εγώ με τη Γιάννα είμαι! Ναι, τι θέλω και μιλάω, μωρέ, το κέρατο μου μέσα! Τι θέλω και μιλάω! Αλλά, συγγνώμη, μια ερώτηση θέλω να κάνω, Χαράλαμπε, μπορώ? Τι σημασία έχει άμα τον δίνει μόνο ή άμα τον παίρνει κιόλας? Άμα τον δίνεις μόνο, είσαι άντρας? Συγγνώμη, μια ερώτηση κάνω. Καλά, καλά, μην ευρειάσουμε, μια ερώτηση κάναμε, πα! Εμένα η ιστορία μου είναι η λιγότερο ενδιαφέρουσα. Δεν μπορώ να την πω πουθενά γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ξέρετε τι? Έχει δίκιο εδώ, Αντώνη. Και έχει δίκιο όχι γιατί η ιστορία δύο γκέι ανθρώπων δεν είναι ενδιαφέρουσα, κάθε άλλο. Αλλά γιατί η φάση αυτών των δύο δεν έχει να κάνει μόνο, ρε παιδί μου, με το πρόβλημα που τους βάζει ο περιγυρός τους. Αλλά στην ουσία βάζει πρόβλημα και ο ένας τον άλλον, ρε παιδιά. Κατατάει πολύ κουραστική μεταξύ τους σχέση γιατί η φάση τους είναι μία θέλω, μία δε θέλω. Αλλά τώρα μη φύγεις. Μίλησα στους γονείς μου απόψε για μένα. Τι, δεν φαντάζομαι να τους είπες τίποτα για μένα. Μία φοβάμαι, μία δεν φοβάμαι. Δεν την παλεύω. Και τότε τι θέλεις να πούμε? Σου πω ότι προσπάθησα, αλλά δεν. Καλημέρα. Σκηνάρα αυτή παρεμπιπτόντως. Μέχρι που τους έχουν βάλει, ρε παιδιά, να συζητάνε για το ποιος είναι περισσότερο εκεί από τον άλλον. Γιατί δεν βρίσκεις και εσύ μια γκόμενα να μην έχεις τέτοια θέματα? Και τσιτάμε λιγότερο, αδερφή. Είσαι πιο πολύ από μένα. Πραγματικά, εντάξει, δεν ξέρω το πώς μιλάει και τι λέει ένα γκέι ζευγάρι, ρε παιδί μου, αλλά σίγουρα να μετράνε το πόσο ok είναι ο καθένας, δεν νομίζω να το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σαν ιστορία, ρε παιδί μου, είναι αρκετά ok και καταφέρνει στο τέλος να περάσει πολύ όμορφα και δυνατά μηνύματα στο θεατή. Με μεγάλη δόση υπερβολής. Ok, ναι, το δέχομαι, αλλά παιδιά, εντάξει, παπακαλιά τη βλέπουμε, πόσο να τη θασεύσει και αυτό στον εαυτό του. Και να μην ξεχάσω να αναφέρω το πόσο καλά παίζουν αυτοί οι δύο τους χαρακτήρες τους και παιδιά, το πόσο καλά παίζουν όλοι οι ηθοποιοί σε αυτή τη σειρά. Ανεξαιρέτως. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία, εάν θέλετε να γελάσετε με την ψυχή σας και να κριντσάρετε κιόλας ταυτόχρονα, πηγαίνετε και κάτε αυτό που θα σας πω. Πηγαίνετε στο Instagram, παιδιά, το ωραίο στη χαλκιά που παίζει τον Αντώνη σε αυτή τη σειρά και δείτε τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες του που έχουν να κάνουν με τον μαέστρο. Έχουν μαζευτεί, παιδιά, όλες οι θείες και οι θείοι κάτω από τις φωτογραφίες και έχουν γράψει σχόλια του τύπου: αδερφέ, ωραίος, αλλά δεν το ξεκίνησες καλά το έργο. Μη γίνεσαι αγόρι μου μέρος του συστήματος, τόσο όμορφο και ταλαντούχο παλικάρι. Καταλαβαίνετε πόσο αστείο και τραγικό είναι αυτό ταυτόχρονα. Γιατί στην πλειοψηφία της η πρώτη σεζόν του Μαέστρου, αυτό που θέλει να περάσει στο θεατή είναι πως δύο γκέι άνθρωποι το να αγαπιούνται μεταξύ τους δεν είναι επιλογή για αυτούς, είναι κάτι που τους έρχεται αυθόρμητα και δεν πρέπει να λογοκρίνεται από τους γύρω. Και αυτοί το είδαν αυτό και πήγαν και έκαναν στα καπάκια ακριβώς το αντίθετο. Στα όριστα γρεβουνά, ρε. Κανονικά θα πρέπει να πάω τώρα στην αστυνομία και να κάνω καταγγελία. Ο εξοργισμένος λοιπόν ο Ρέστης με όλα αυτά που γίνονται πάει να κάνει τα παράπονά του στον μελλοντικό δήμαρχο. Πραγματικά αυτή η φάση με το Φάνη κοντεύει να με τρελάνει, να ξέρετε. Για να του πει ότι ο Χαράλαμπος βαράει τη γυναίκα του και ότι θα πάει να κάνει καταγγελία, αλλά. Νομίζω ότι η αστυνομία δεν τα ξέρει αυτά. Όλα τα ξέρω, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν πάτε καλά. Αλλά ο Φάνης για ευνοϊκούς λόγους κάνει την πάπια, νευριάζει ο Ρέστης και όπως κάνει παιδιά το 99,9999% των δασκάλων, πού πάει να ξεσπάσει τα νευράκια του? Στους μαθητές του, βρε! Έχει κανείς ιδέα να μου πει ποια ήταν τα δύο βασικότερα μαθήματα για τους αρχαίους Έλληνες? Τα αρχαία. Γιατί αυτό κάνει μουσική. Προκαλεί συναισθήματα. Συμφωνείτε? Χαιστήκατε. Επί τη ευκαιρία λοιπόν εδώ να πω πως η σειρά Μαέστρο, παρά τον τίτλο της, εντάξει, κακά τα ψέματα, να το πούμε ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, σαν κύριο αντικείμενο της τη μουσική. Παρ' όλα αυτά έχει φροντίσει να έχει ένα πολύ ιδιαίτερο, περιποιημένο soundtrack. Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Τεράστιο μπράβο από εμένα. Ξέρετε ότι εκτιμώ πάντοτε τα project που έχουν περιποιημένα soundtracks και εντάξει, πόσο μάλλον όταν αυτά τα project ονομάζονται Μαέστρο. Και μιας και μίλησα για ψαγμένο soundtrack, πάμε λίγο παρακάτω. Είναι αυτό που τα λένε αγάπη.
Το τραγούδι που ακούγεται πίσω από αυτή τη σκηνή είναι το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», ερμηνευμένο από την Σοφία Λόρεν. Για τους πιο μικρούς της παρέας, η Σοφία Λόρεν είναι μια Ιταλίδα τραγουδίστρια, παύλα οσκαρική ηθοποιός, η οποία, παιδιά, απλά τα έχει όλα. Και λέω τα έχει όχι γιατί έχει πεθάνει η γυναίκα, αλλά γιατί έχει μεγαλώσει. Ήταν και πανέμορφη, ήταν και καλή ηθοποιός και, όπως ακούσατε και εδώ πέρα, είχε και φωνάρα. Το 1957 λοιπόν, κατά τα γυρίσματα μιας ταινίας της στην Ελλάδα, η Σοφία Λόρεν άκουσε το συγκεκριμένο κομμάτι και εγωιτεύτηκε τόσο πολύ από τη μελωδία του που απέτησε να μπει μέσα στην ταινία της. Και όπως καταλαβαίνετε, η Σοφία Λόρεν, που δεν ήξερε γρή ελληνικά, έμαθε τους στίχους από το συγκεκριμένο κομμάτι και το ερμήνευσε η ίδια. Τι όμορφα πράγματα σας μαθαίνω, μωρέ. Τι όμορφα πράγματα σας μαθαίνω. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Εγώ μαζί σου θέλω να τη ζήσω. Κι εγώ, Δεσποινής Χάρης. Αυτός εδώ, παιδιά, που τραβιέται με την ανήλικη Χάρης, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι. Θέλω να έρθω στην Αθήνα και να ζήσουμε μαζί. Κι εγώ αυτό θέλω. Είναι ένας δάσκαλος από το σχολείο της. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που γίνεται και με την εγγονή της στην Κλέλια στο σήμερα. Σύμπτωσαρά! Εντάξει, παιδιά, παπακαλιά τη βλέπουμε. Η λέξη σύμπτωση είναι το μεσαίο του όνομα. Ο Διονύσης δεν είναι εδώ, είναι στη δουλειά. Εσείς, η γυναίκα του. Παντρεμένος ο κύριος Διονύσης μας, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα όχι απλά παντρεμένος, και παιδί, και αυτός ξένο, καταλάβατε, στους παξούς, με ανήλικη. Να μου χαθείς. Πώς σου φαίνεται που πλέον σε φωνάζουν όλοι δάσκαλο? Μαέστρο έπρεπε να σε φωνάζουν, ναι. Όχι. Ο μαέστρος διευθύνει μία ορχήστρα. Εδώ ορχήστρα δεν υπάρχει, άρα δάσκαλος. Στο μέλλον το βλέπουμε όμως. Αυτός ο τύπος θα μας κλείσει το σπίτι. Η αδελφή μου θα κλείσει το δικό του. Αντώνη μου, αντικατέστησε το ή της φράσης με ένα και θα έχεις πέσει 100% μέσα. Α, πού να δεις και το γλυκό. Παγωτό. Φιστίκι. Έχει δίκιο, αλλά μην σου. Όχι, ρε παιδιά, όχι. Μην χεστούμε τώρα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το παγωτό φιστίκι δεν είναι παγωτό. Και στη τελική, μόνο ένας έχει το δικαίωμα σε αυτή τη σειρά να κερνάει φιστίκι και μάλιστα όχι γλυκό. Κλέλια. Συγγνώμη, δεν είμαι πολύ καλά και δεν ήξερα πού να πάω. Μήπως να πήγαινε στον κόμενό σου, λέω εγώ τώρα, μωρέ. Είπα μια ιδέα. Α, ναι, παιδιά, δεν σας τον έχω παρουσιάσει αυτόν. Εννοείται ότι και αυτό το show θα έχει τον καληνυχτάκια του. Χαίρετε. Θάνο, αγόρι μου. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλο level καληνυχτάκιας, παιδιά. Είναι τόσο μεγάλο το level του που δεν θέλω καν να μπω στον κόπο να ασχοληθώ μαζί του. Λοιπόν, επιστροφή στον Βίλεν. Τον ωραίστη θέλω να πω. Έχει κλειδιά του σχολείου. Γιατί? Θα σε πάμε τώρα και να βρούμε μαζί το φινάλε. Ή ούτε αυτό αντέχει. Σούπερ δάσκαλο το μικρό! Αν δεν κλέψει καμιά γωνία, μωρέ! Όχι! Δάσκαλε, όχι! Μια πλάκα κάναμε! Ρε, δάσκαλε! Μόλις βρήκες ευκαιρία να κεράσεις κατευθείαν αλμυρό φιστίκι, μωρέ! Εγώ έχω μια πορεία τώρα. Όσο το σκεφτόταν όλο αυτό ο Ρέστης, τι έκανε στην πραγματικότητα? Καθότανε ακίνητος και κοίταγε το υπερπέραν. Θα νόμιζε η Κλέλια ότι το έπαθε τον κεφαλικό. Είναι και στην κατάλληλη ηλικία, όχι τίποτα άλλο. Θες να πάμε για ένα μπάνιο? Επίτηδες το κάνεις. Τι? Ναι, ρε Κλέλια, επίτηδες το κάνεις δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τι είσαι, κάνα 18χρονο που τον γουστάρει? Ναι, δυνατόν. Α, συγγνώμη, ναι, παιδιά, πλέον έχει μεγαλώσει, έχει πάει 19 ετών. Δεν χρειάζεται ούτε να μιλήσουμε ούτε να αναλύσουμε τίποτα. Θα πάμε απλά να κάνουμε μια βουτιά και να ακούσουμε μουσική. Άσε μας τώρα, βρε κορίτσι μου. Λοιπόν, ωραίστη, σαν όριμος και σωστός άντρας που είσαι, στείλ το σπίτι του το κορίτσι να έχει σκιστού κεφάλι σου. Α, φάουλ, ρε, φαουλέρα! Δάσκαλε, είναι το τρίτο σου φάουλ και έχουμε ακόμα δρόμο. Πας για αποβολή, δεν σε βλέπω καλά. Κυρία Χαρίς, είστε μόνοι που μπορεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και μόνο καλό μπορεί να κάνει αυτό. Και μόλις τώρα ακούσατε το βασικό συστατικό της δεύτερης κλιμάκωσης που θα γίνει στο τέλος της σειράς. Και λέω δεύτερης γιατί υπάρχει και άλλη μία, η πρώτη, η οποία όμως σετάρεται σε κάθε τέλος επεισοδίου. Είναι η δολοφονία του Χαράλαμπου. Οπότε, όταν έχεις επιλέξει σκηνοθετικά την κλιμάκωσή σου να την σετάρεις σε κάθε επεισόδιο, θα χρειαστεί σίγουρα και κάτι ακόμα στο τέλος, ώστε να νιώσει, ρε παιδί μου, ο θεατής ότι κάτι τελείωσε. Θα το καταφέρει όμως η σειρά αυτό? Για να δούμε. Εμείς οι δύο δηλαδή, όταν θα είμαστε μαζί, δεν θα μιλάμε ποτέ. Τι έχουμε να πούμε? Δεύτερη φορά το ίδιο λάθος, Ορεστάκο! Ξέρετε, παιδιά, τι λέει μια παροιμία, ε? Λάθος επαναλαμβανόμενο δεν είναι πλέον λάθος. Είναι επιλογή. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μαρία.
Παστίτσια! Είδατε που σα τα έλεγα εγώ. Κέντρο διερχομένων το σπίτι του Ορέστη. Και έχει ακόμα να περάσει, παιδιά, κόσμο και κοσμάκι. Στην Κέρκυρα υπάρχει μια καταπληκτική συμφωνική. Να πούμε σε αυτού να έρθουν στο φεστιβάλ να συνδυαστούν με του δικού μα. Η Μαρία λοιπόν ρίχνει μια πολύ ωραία ιδέα στον Ορέστη και του λέει να πάει στην Κέρκυρα και να πει στην συμφωνική ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη να τζοϊνάρει στο φεστιβάλ για να πλαισιώσει τη δική του ορχήστρα. Ότι ήρθατε εδώ πέρα για να μου φέρετε ένα παστίτσιο και να μιλήσουμε για τα έγχορδα. Λοιπόν, εγώ ανησυχώ για το παιδί μου. Και δεν έχουμε κανένα να το μοιραστώ αυτό. Ρε δήμαρχε! Η μελλοντική δήμαρχε, τέλος πάντων, ρε Φάνη! Μία διαφορετική κίνηση μόνο να έκανες, μία μόνο ρε. Αντί για μαέστρο στο νησί, ανέφερες ένα ψυχολόγο, δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Μιλάμε φίλο, δεν θα είχε κουνηθεί ρε. Μη σου πω ψυχίατρο. Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ. Ένα, τώρα κάτι τέτοια μου κάνετε και μαλακώνω. Μη μου βάζετε χαρούλα, σας λέω, δεν μπορώ να τσαθώ. Το τραγούδι προσευχή που ακούγεται σε αυτή τη σειρά, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1995 στον δίσκο της Χάρης Αλεξίου, Νεφέλη. Και θεωρώ πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ιδέα να το εντάξουν στη σειρά σαν ένα τραγούδι που γράφτηκε, ρε παιδί μου, από την Χάρης για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μπράβο σας, εγκρίνω, αλλά εντάξει παιδιά, για τη Χαρούλα Αλεξίου μιλάμε και την καρσόρα να βάζατε, εγώ πάλι θα ενέκρινα. Χαρούλα να είναι. Και ό,τι να είναι. Σε ευχαριστώ. Α, ναι, παιδιά, αυτό πώς το ξέχασα. Λίγο πριν που είχαν πάει για δεύτερη φορά για μπάνιο μαζί η Κλέλια και ο Ορέστης, ανταλλάξανε αυτά που κάνανε, ρε παιδί μου. Ένας διάβαζε ένα βιβλίο και ο άλλος άκουγε μουσική. Και η Κλέλια έδωσε τη μουσική στον Ορέστη και ο Ορέστη έδωσε. Ορέστη. Και ο Ορέστης δάνεισε, ρε παιδί μου, το βιβλίο του στην Κλέλια. Sorry, ετοιμάζομαι. Αν θέλεις, έλα πάνω. Τι? Τι λες, ρε. Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος λέει σε μια κοπέλα που δεν θέλει να της δώσει δικαιώματα, η οποία ξέρει όμως ότι τον γουστάρει παράφορα, να ανέβει πάνω στην κρεβατοκάμαρά του μαζί του? Πείτε μου εσείς ποιος. Γιατί το φυσιολογικό εδώ θα ήταν να πει: Κλέλια, συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να ετοιμάσω τα πράγματά μου για αύριο. Τα λέμε, καληνύχτα, γεια. Άκου εκεί άμα θες, έλα πάνω. Μετά σου φταίει η Κλέλια, ρε. Καληνύχτα. Σω. Κράτησε το. Δώρο. Ευχαριστώ. Φάουλ, ρε, φάουλ. Και δωράκι ο αθώος δάσκαλος. Ωραστακό. 4 φαουλάκια έχουμε. Πρόσεχε, άλλο ένα να κάνεις. Δρόμο. Πρώτον, τι κάνει η Κλέλια στην Κέρκυρα? Και δεύτερον, γιατί κάθε και κοιτάει τον Ορέστη, λες κοινο Pennywise. Where are you going, Edge? Πάντως είναι λίγο άδικο. Ποιο? Φόουλ, ρε, φόουλ! Έλα, έλα, αγόρι μου, έφυγες. Ρε, όξο! Που μου βγήκατε και βραδινό ραντεβουδάκι, γιατί θα μπορούσε άνετα η κουφάλα ο Ορέστης να πάρει ένα τηλεφωνάκι τον πατέρα της και να του πει είναι στην Κέρκυρα, αλλά μάζεψε τι. Αλλά, εγώ σας τα είπα, παιδιά. Ο Ορέστης είναι ο βασικός κακός της σειράς μας και κάτι μου λέει ότι και στους παξούς τυχαία δεν πήγε. Μη σας πω, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι αυτός έφτιαξε τον κορονοϊό. Έβρε Κλέλια, κάτσε φρόνημα μωρέ. Τον εκθέτεις τον άνθρωπο, τον κάνεις να νιώθει άσχημα, τον φέρνεις σε δύσκολη θέση, θα εκτεθεί. Ο καλοκάγαθος δάσκαλος όχι απλά ενδίδει, φασώνει τη 18χρονη, 19χρονη Κλέλια μες στη μέση του δρόμου. Και είναι τόσο ψεύτικος και ξεδιάντροπος ο τύπος που ενώ στην αρχή ενδίδει, μετά την παρατάει στα κρύα του λουτρού μεσάνυχτα στη μέση του δρόμου και σηκώνεται και φεύγει. Ο Χαράλαμπος σου λέει κακός της σειράς μετά. Δεν κατάλαβα. Μας ήρθες εδώ σαν Άγιος να διδάξεις μουσική, τέχνη και μαλακίες, αλλά τελικά να κρυφτείς ήρθες. Τι να φτουρίσει ρε προς αυτόν τον Ορέστη. Μιλάμε, ο ψυχολογικός πόλεμος που έχει κάνει στη μικρή από την αρχή της σειράς, παιδιά, δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Την κάνει σκοτσέζι γκοντούς συνεχώς. Ράλαμε, θα σε σκοτώσω. Ένας-ένας, παιδιά, ένας-ένας. Μαρία, κόψε χαρτάκι, έχουν άλλη προτεραιότητα. Αν ο Χαράλαμπος πέθαινε, ίσως η ζωή του παιδιού μου ήταν καλύτερη. Ίσως, τι ίσως, ρε. Μέχρι και η δική μας ζωή θα καλυτερεύε, μη σου πω. Δεν μπορώ άλλο. Θες να βρω τον πελά μου. Θες να μου γαμίσεις ό,τι έχω και δεν έχω. Τι σκάτα θες να κάνω, ρε Κλέλια. Ελάτε, ρε Κλέλια, τι σκάτα θέλεις δηλαδή. Σου έδωσε κανένα το δικαίωμα, κοπέλα μου. Α, παιδιά, αυτά τα μικρά κινούνται κολτσίδες. Έχεις δίκιο, Ορέστη. Να φύγεις. Θα ήταν πιο εύκολο για μένα αν έφευγες. Θα το κοιτάξει, παιδί μου, θα το περιεργαστεί ο Ορέστης για τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα και μετά θα το ξεχάσει. Και θα το ξεχάσει κυρίως γιατί παρόλο που το παίζει συντηρητικός, καλούλης, δάσκαλος που ναι μεν αλλά, στην ουσία απλά του αρέσει να σε βλέπει να σέρνεσαι στα πατώματα. Όπα, η αλήθεια, παιδιά, από το Λαγκάζα ντε Παπέλ, ρε Χριστόφορε, τι μεταγραφάρα έκανες εδώ πέρα. Ψάχνω τον Ορέστη Μανουήλ. Α, όχι, παιδιά, άκυρο, δεν είναι αυτή.
Ποια είναι αυτή όμως? Είμαι η γυναίκα του. Τι! Η γυναίκα του! Και παντρεμένος δηλαδή, ο ορέστης μας! Καθίστε δηλαδή, η ιστορία της μικρής Χάρης που είδαμε πιο πριν πλέον είναι ακριβώς η ίδια με τις εγγονείς της. Παιδιά, η λέξη σύμπτωση πλέον για αυτό που βλέπουμε είναι λίγη. Ρε Χριστόφορε, ρε αγόρι μου, βαρέθηκες απλά να γράψεις μια λίγο διαφορετική ιστορία, ρε παιδί μου, για τη μία και για την άλλη. Αν και παιδιά, εντάξει, να μην το αναδικούμε, η ιστορία της μικρής Χάρης, ο δάσκαλος δηλαδή που είχε ερωτευτεί, είχε και παιδί. Εντάξει, αυτό κάνει μια διαφορά. Δεν περίμενα ότι θα πιάνε, αλλά εγώ θα το κρατήσω αυτό το παιδί. Αυτό, παιδιά, μου θυμίζει κάτι τεστ που γράφαμε στο σχολείο και εγώ ήμουν αδιάβαστος. Αντέγραφα από τον άλλον και μου έλεγε άλλος, ρε, ναι, αντέγραψε, αλλά άλλαξε το λίγο. Να μην καταλάβει, ρε παιδί μου, ο δάσκαλος τι έχουμε αντιγράψει και μας μηδενείς και τους δύο. Και δεν το έκανα ποτέ. Γιατί ήμουν αδιάβαστος, δεν ήμουν ηλίθιος. Σιγά, ρε παιδιά, που θα έπαιρνες πρωτοβουλία σε τέτοιες περιπτώσεις. Ποιος θα άλλαζε κάτι. Σίγουρα πάντως όχι ο Χριστόφορος. Μουσικές καρέκλες. Πάντα έβρισκα αποκρουστικό αυτό το παιχνίδι. Και στο έκτο επεισόδιο, παιδιά, ξαφνικά ο Χριστόφορος Παπαγαλιάτης παθαίνει λάνθιμο. Όλοι θα γελάσουν με αυτόν που θα χάσει. Θα τον δείξουν, θα τον κοροϊδέψουν. Έλα Χριστέ και Παναγία. Πού κολλάει τώρα ένας κλόουν στο πιάνο και κάτι παιδάκια που τρέχουν γύρω-γύρω και μουσικές καρέκλες και πάντα τρέχει κάποιος να βρει θέση. Μέχρι να μείνει ένας. Μόνος του. Ρε εσείς, λέτε να πάτησα κάνω κουμπί κατά λάθος και να άλλαξε σειρά. Έλα γόρι μου, τι κάνει. Καλά η μαμά, εσείς. Οπα! Τι συνέβη μόλις τώρα. Έλα ωραίστη, θα πας μπροστά αγόρι μου. Μη τους ακούς. Αλλάζουν οι εποχές αγόρι μου. Μπήκαμε στην Ευρώπη. Α, άρα ο Ορέστης Εμμανουήλ είναι ο Τζόκερ. Ναι ρε παιδιά, ναι, ναι, τώρα εξηγούνται όλα, ναι. It's already a serious situation. It's something that affects almost everyone. Από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ακυρώνω αυτό που είπα λίγο πριν. Ο Χριστόφορος Παπαγαλιάτης δεν έπαθε εδώ πέρα λάνθιμο, έπαθε Τοντ Φίλιπς. Άρα Παπαγαλιάτα, εντάξει, σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω γιατί και εγώ είμαι τεράστιος φαν του Τοντ Φίλιπς. Αυτό εντάξει, και εγώ θα το έκανα. Να μην εκτιμάς τον άνθρωπο που λες ότι αγαπάς. Πίεση, θυμός, παροπίδα, λοβοτομή. Και ξέρετε τι γίνεται σε αυτό το επεισόδιο. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα που μου δημιουργεί. Γιατί ναι, μεν δεν διαφωνώ με αυτά τα μηνύματα που θέλει να περάσει το θεατή, κυρίως γιατί ταυτίζομαι κιόλας με σας πω μαζί τους. Αλλά ρε παιδιά, η σκηνοθεσία και η αισθητική αυτού του επεισοδίου είναι εντελώς άκυρα σε σχέση με την υπόλοιπη σειρά. Ρε παιδιά, δεν γίνεται για 5 ολόκληρα επεισόδια να έχεις χτίσει μια συγκεκριμένη αισθητική στα μάτια του θεατή, ένα συγκεκριμένο κόσμο και στο έκτο να τα ανατρέπεις όλα αυτά στο ξεκάρφωτο. Γκρεμίζεις στην ουσία αυτό που έκτισες. Τρέχουν όλοι γύρω από θέσεις κενές. Και ξαφνικά όταν η μουσική σταματήσει, παλεύουν να κρατήσουν μία θέση. Ναι, καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, στο έκτο επεισόδιο μαθαίνουμε στην ουσία το παρελθόν του Ορέστη και πως παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα ενώ δεν την αγαπούσε μόνο και μόνο για τα λεφτά της, ενώ συχαινόταν όλα όσα ήταν και πρέσβευε. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει ο ίδιος ο Ορέστης. Συγχαίρομαι εσένα και ό,τι εκπροσωπείς. Πρικοθύρας εν ολίγης. Και μετά, παιδιά, η σειρά ανατρέπει όλο αυτό το πράγμα γιατί έδειξε ότι η Αλεξάνδρα κεράτωνε τον Ορέστη και εμείς πρέπει να στεναχωρηθούμε γι' αυτό. Πρέπει να νιώσουμε άβολα και συμπόνια για τον πρωταγωνιστή μας, ενώ στην ουσία ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον εδώ πέρα. Γιατί είναι αυτή η μόνη Αλεξάνδρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, το θέμα εδώ είναι πως τελικά δουλεύει αυτή η σκηνή, δουλεύει δηλαδή η σκηνή με το κέρατο, γιατί ο τύπος που τον κερατώνει τον Ορέστη Αλεξάνδρα είναι η μεγαλύτερη γλίτσα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Είσαι όντως αντιπαθέστερος. Το ξέρω, δεν είναι καταπληκτικό. Αχ, Θεέ μου, με λατρεύω. Οπότε, ναι, μεν μπορεί να μην χωρίζει ποτέ τον Ορέστη, αλλά αυτόν, παιδιά, εδώ τον συχαινόμουνα. Οπότε, όταν έγινε η όλη φάση, είπα, Αλεξάνδρα, όχι με αυτό να είναι. Άρα δούλεψε. Τι γίνεται σε αυτό το επεισόδιο, πού έκατσαν αυτοί να φάνε ρε σε έναν άκτορο. Όπα παιδιά, όπα, αφήστε όλοι πυρούνια, κουτάλια, μαχαίρια κάτω γιατί θα κάνει ο Ορέστης μας πρόποση. Ρε Ορέστη, όχι ρε, αυτό είναι το κυροπήγιο, δεν είναι το ποτήρι, θα γίνει καμιά ζημιά στο κάτω. What about another joke, Murray? What do you get? I don't think so. When you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash! Πω, τι αίμα είναι αυτό ρε Ορέστη. Νομίζω ότι η μπριζολίτσα που τρως λίγο παραπάνω ψησιματάκι θα το ήθελε. Λοιπόν, ο Παπαγαλιάτη, άκουσε με, σου έχω πρωτασάρα. Μιας και εδώ πέρα ο Ορέστης είναι τελικά ο Τζόκερ και ο Λαΐνης από το έτερος εγώ είναι ο Batman. Τι θα λέγατε για ένα crossover. Άμα γίνει, θέλω δικαιώματα, Μην κεστούμε. Ας επιστρέψουμε όμως στην ισιώτικη πραγματικότητα, γιατί παιδιά, τόση κουλτούρα δεν την αντέχω.
Ορίστε, βλέπετε πόσο διακοσμητικός είναι ο τίτλος Μαέστρο, έτσι. Ακόμα και το λόγο της σειράς κολυμπάει μέσα στο νερό. Ακέι, Αλεξάνδρα, λοιπόν, στο κόλπο με τον νεκρό Χαράλαμπο. Συγγνώμη που στο λέω, φίλε μου Άρθουρ, Ορέστη, αλλά εάν ήθελες να ξεμπλέξεις από τη συγκεκριμένη κυρία, τώρα ξέχνα το. Εγώ είμαι ο νεκρός. Θωμάς, χάρηκα. Άσε μας, ρε σειρά που άκουγε ο Χαράλαμπος μικρό στο Take On Me. Μας κοροϊδεύεις τώρα, από πού και ως πού, για κάνα καρά τον κόβο, μη σας πω για Σαφύρι Μελά. Ακού λέει Take On Me, βάλτε τον μετά και πάνω στη βάρκα να χορέψει το YMCA, ρε. Μη σε νοιάζει, έχω πράγματα να κάνω. Μανά. Εσύ θα μείνεις κάπου, μόνος σου, και μετά θα γυρίσουμε πάλι εδώ. Άρα Καβογιάννη θεάρα, άρα Καβογιάννη θεάρα. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να δικούμε κανέναν παιδιά από αυτή τη σειρά. Γιατί στο σύνολό της η σειρά Μαέστρο, πέρα από το χαβαλέ που κάνουμε, είναι μια αρκετά ποιοτική σειρά. Και μάλιστα η σχέση εδώ μεταξύ Μαρίας και Σπύρου είναι πάρα πολύ όμορφη. Είχα την καλύτερη μάνα του κόσμου. Εκείνη με μάθε να αγαπάω τις γυναίκες, να τις σέβομαι. Δεν έκανε και πολύ καλή δουλειά η μάνα σου, Χαράλαμπε. Είναι επικίνδυνο και για αυτόν αλλά και για μας. Είναι σε μια ηλικία που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Επίσης, να επισημάνω κάτι άλλο που πρόσεξα. Μου άρεσε πολύ ότι από κάποια επεισόδια και μετά υπήρχε η παρουσία κάποιων στραβών πλάνων. Πλάνα που υποσυνείδητα περνάνε στο μυαλό του θεατή πως η σχέση των δύο χαρακτήρων που συμμετέχουν σε αυτή τη σκηνή δεν είναι και καλύτερη. Δηλαδή, στην ουσία έχει στραβώσει. Μπράβο, Χριστόφορε, το δίνω αυτό. Αλλά, παιδιά, να σας πω κάτι. Το Χαράλαμπο εσείς. Τον νιώθετε, ρε παιδί μου, αρκετά κακό. Γιατί ο Χριστόφορος κάποιες δεύτερες σκέψεις τις έχει. Εσύ στην ηλικία σου δεν έχεις βαρεθεί να είσαι τόσο αντιπαθής. Αλλάζει ο άνθρωπος. Να διαβάζεις και κανένα βιβλίο, μπορεί να αλλάξει. Α, εδώ χάρη μου, συγγνώμη, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά θα διαφωνήσω. Για να αλλάξει ένας άνθρωπος, πρέπει πρώτα απ' όλα να θέλει ο ίδιος να αλλάξει. Δεν πάει να διαβάσει 500 βιβλία, εάν δεν θέλει, θα μείνει ο ίδιος. Και τώρα μην γελιόμαστε, έχουμε δει και διαβασμένους και διαβασμένους ανθρώπους να είναι σκατόψυχοι. Για σένα, αλλάζει ο άνθρωπος αν θέλει. Έτσι, μπράβο, τώρα ναι, μιλάς σωστά. Και ο Παπακαλιάτης, παιδιά, βάζει τον Χαράλαμπο να καίει βιβλία, λες και είναι κανένας ναζί αξιωματικός. Ρε Χριστόφορε, ρε αγόρι μου, αν είναι δυνατόν, είπαμε ναι, υπερβολή. Αλλά ακόμη και η υπερβολή έχει ένα όριο. Χαράλαμπε, βοήθαμε! Βοήθαμε! Και άφησε και τον πατέρα του να πληγεί. Παιδιά, έχω την εντύπωση, δεν είμαι και πολύ σίγουρος όμως, σας το λέω, δηλαδή μην με πάρει μπάλα, ότι ο Χαράλαμπος πρέπει να είναι κακός. Ρε εσείς το βλέπετε, βλέπετε την κουφάλα είναι ο Ρέστης. Μπορεί σε όλους να το παίζει, α, και δεν θέλω και δεν μπορώ και είμαι μεγάλος, είσαι μικρή και θα μου καταστρέψει η ζωή και αυτά. Και περνάει από το κλαμπ και την κοζάρει επίτηδες για να τον δει ότι την κοζάρει και να τον ακολουθήσει από πίσω. Ρε πίσα και πούπουλα ρε, πού είναι ο πόποτας όταν το χρειάζεσαι. Την πίσα και τα πούπουλα. Θα κοιτάξει έξω. Όχι, αλλά θα σε παρακαλέσω να βγεις. Και ενώ εκείνος το προκαλεί όλο αυτό, τη διώχνει και από το μάξι του! Έχεις έναν άνθρωπο, δεν γίνεται να. Και εσύ έχεις. Όχι, εγώ είμαι χωρισμένος. Εντάξει, τη διώχνει. Για να διώξεις κάποιον, πρέπει να θες να τον διώξεις. Και δεν πήγα στο αυτοκίνητό σου με το ζόρι. Καλά, ρε δάσκαλε. Πώς ρε παιδί μου, δεν θες. Εντάξει, πες του κοριτσιού πολύ ευγενικά να σηκωθεί να φύγει, να πάει ο καθένας στη δουλίτσα να τελειώνει. Α, όχι. Την πάει. Αχ, δείτε πάλι τι έκανε η μικρούλα, παιδιά. Δεν κρατήθηκε, τον φίλησε η απαράδεκτη. Εντάξει, ρε Ορέστη, ακόμα σώνεται το πράγμα. Δεν κρατήθηκε η μικρούλα, σε φίλησε. Οκ, τουλάχιστον τώρα ας το ξεχάσουμε και πάλι και ας φύγουμε ο καθένας να πάει στη. Α, ξαναέκανε το ίδιο. Να σου πω, πώς μάλλον με περνάς. Να απαντήσω εγώ. Α, πάλι φιλιώνται. Πάρτε το, κυρίες και κύριοι. Δεν θέλω και δεν κάνω. Εννοείται ότι σε άλλο ένα project του ο Χριστόφορος θα κεράσει αλμυρό φιστίκι. Και χωρίς να δώσει κανένα δικαίωμα, έτσι, παιδιά. Αυτή η νέα γενιά είναι συγκράτη. Γεια σου. Δεν είμαι ηλίθεια, έχω καταλάβει. Τι έγινε πάλι, ρε παιδιά. Τι έγινε, λίγο πριν δεν είναι. Τώρα γιατί, τι. Μετάνιωσε γιατί κάναμε. Και με αποφεύγεις γιατί δεν ξέρεις πώς να μου το πεις. Ναι. Α, μετάνιωσε πάλι ο Ρέστης μας. Περίεργο, γιατί δεν μας είχε συνηθίσει τέτοια. Τέλος πάντων, ρε ο Ρέστη,
Τουλάχιστον τώρα που το κάνατε κιόλα και ξεθυμάνατε, αφήστε το να πάει στο διάλογο. Τι θέλεις, να με ξεφτυλίσεις? Ναι. Όχι. Ναι, ναι, άστο, ρε, στη μην το ψάχνεις, ρε φίλε. Έχουν πάρει χαμπάρι μέχρι και τα βότσαλα στην παραλία. Φιστικάκι, μισκοτάκι, μπανατάκι. Φιστικάκι, μισκοτάκι, μπανατάκι. Εννοείται, φιστικάκι και το παλικάρι. Ευχαριστώ πολύ, τι χρωστάω. Τίποτα και νέα, ωραίες μας. Ρε στο Κλέρ Τελούν το κερνέα ωραίες της Μερακλής. Μην αρχίσεις πάλι τα μακάρι, 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 μακάρι. Λοιπόν, αυτή τη σκηνή να ξέρετε πως την έβαλα μόνο και μόνο για να ακούσετε πόσο κακό sound design έχει γίνει, παιδιά. Ακούστε. Τόσο πολύ δεν θα μ' αρέσει αυτό που θα ακούσω. Με την Αλεξάνδρα έχουμε χωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε μία σκηνή λοιπόν που οι δύο πρωταγωνιστές μας κάθονται στην παραλία και συνομιλούν. Τώρα λοιπόν που ακούσατε τον ήχο από αυτή τη σκηνή, θα σας βάλω έναν αντίστοιχο ήχο από μία αντίστοιχη σχεδόν ίδια σκηνή που βρήκα στο YouTube σε μία σειρά που λέγεται... Πώς λέγεται? The Summer I Turn Pretty. Καλά μιλάω μόνο από τον τίτλο, αλλά ακούστε. You know you're gonna have a black eye tomorrow, right? Do you remember anything that happened last night? I always remember everything when I drink. Ε? Τι να ακούτε τη διαφορά? Laura would actually kill me. Με την Αλεξάνδρα έχουμε χωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Η μίξη ήχου, παιδιά, είναι εντελώς λάθος που μου κάνει η σκηνή του Μαέστρο, γιατί παραπέμπει πιο πολύ σε αφήγηση παρά σε διάλογο. Και αυτό θα το καταλάβετε καλύτερα από την σκηνή από την άλλη σειρά. Ακούστε. Then if I can't smoke, then you can't smoke. I thought this summer was gonna be like all the other summers. Τόσο πολύ δεν θα μ' αρέσει αυτό που θα ακούσω. Όταν η πρωταγωνίστρια εδώ ξεκινάει να αφηγείται το τι γίνεται και δεν συνομιλεί με τον άλλο τον τύπο, ακούγεται η φωνή της ακριβώς όπως ακούγονται και οι φωνές των πρωταγωνιστών του Μαέστρο. Τι πάθατε, ρε παιδιά, εδώ πέρα σε αυτή τη σκηνή? Τρέχατε να δώσετε το τελικό προϊόν στο Netflix και πάρ' το, έτσι σου λέει και ότι να είναι. Και μου χτύπησε τόσο άσχημα, παιδιά, εδώ, γιατί γενικά η μίξη ήχου της σειράς είναι εκπληκτική. Μόνο εδώ ακούγεται προχειρό δουλειά. Μετά που τελειώνει το γάμο φεστιβάλ, σηκώνεσαι και φεύγεις. Συνεννοηθήκαμε. Ναι, 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 συνεννοηθήκατε. Εάν μέχρι τότε τολμήσει και ξαναπλησιάσει το παιδί μου, θα σε κάνω κομμάτι και θα σε ρίξω στη θάλασσα. Μύτη που θα την αγγίξει σαν αφάνη, μιλάμε, χέστηκε πάνω του. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς, λοιπόν, ακούγεται στη σειρά μας, όσο αυτή φτάνει προς το τέλος της και μας δείχνει τον Αντώνη και τον Σπύρο να ζουν τον έρωτά τους, όμως, παιδιά, δεν είναι μόνοι, έχουν και κοινό. Μόλις πλήθω και ξηρίζω. Ένα κοινό που εννοείται δεν σέβεται αυτή την παράσταση που βλέπει μπροστά του και αποφασίζει να επέμβει. Βρωμάει ανάσα απ' τα... Μέτα, ρε! Στο πατέρα σου! Ψόφα, ψόφα, ψόφα να ησυχάσουμε, βρε κερατά! Καλημέρα. Όχι, δεν μίλησα σε σένα, ρε, άλλον εννοώ. Σε φε... Η αγάπη, κυρίες και κύριοι, κάποιες φορές σκοτώνει, αλλά αν είναι να σκοτώσει, τουλάχιστον να σκοτώσει το σωστό άτομο, όπως έγινε εδώ πέρα. Και εντάξει, ας δεχθούμε όλοι το ότι σκότωσε το χαράλαμπο ο Αντώνης αντί για το Σπύρο, δεν αλλάζει και πολλά πράγματα. Με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να πω, ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, και καμιά σπουδαία κλιμάκωση που τουλάχιστον εμένα με γέμισε όταν την είδα. Δεν είναι το plot twist που μου ανατείναξε τον εγκέφαλο, ούτε καν. Δηλαδή, τι να τον σκότωνε ο Σπύρος, τι που τον σκότωσε ο Αντώνης. Εξάλλου, η μεγάλη είδηση είναι το ότι σκοτώνεται τελικά ο χαράλαμπος. Το ότι σκοτώνεται όμως τελικά ο χαράλαμπος, το ξέρουμε από το πρώτο επεισόδιο. Άρα, από αυτή τη σκηνή και μετά, γίνεται όλο αυτό που έχουμε δει αποσπασματικά στο τέλος κάθε επεισοδίου. Οι Φάνης, Ορέστης και Σπύρος πάνε και πετάνε τον αγκυροβολημένο Λάμπη στο μπάτο της θάλασσας και το φεστιβάλ φτάνει στο τέλος του. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Και αυτή εδώ, όπως είπα στην αρχή αυτό το βίντεο, είναι η δεύτερη συμπληρωματική κλιμάκωση που θα προσπαθήσει να γεμίσει τον θεατή και να του δώσει την ψευδαίσθηση ενός τέλους. Όμως, σε μένα τουλάχιστον, συγγνώμη, αλλά δεν δούλεψε. Εν ολίγης, το συνέστημα που μου άφησε η πρώτη σεζόν της σειράς είναι πως δεν έχει τέλος. Πράγμα που μου σπάει τα νεύρα, παιδιά, με τρελαίνει, ε. Το οποίο αποτέλεσμα ήταν απόρρια του σκηνοθετικού τρίκ που έγινε, που έδειχνε αποσπασματικά, ρε παιδί μου, τη δολοφονία του Χαράλαμπου στο τέλος κάθε επεισοδίου. Το οποίο το εκτιμώ, γιατί τουλάχιστον η σειρά προσπάθησε να κάνει κάτι διαφορετικό. Εντάξει, τι να κάνεις, όταν προσπαθείς για κάτι τέτοιο, κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Και ο Ορέστης κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, παρατάει στα κρύα του λουτρού την Κλέλια χωρίς να της πει τίποτα και σηκώνεται και φεύγει από το νησί. Εντάξει, σιγά το νέο.
Ο Φάνης σαν γνήσιος λούστης που ήταν δεν έδεσε καλά την άγκυρα στον Μακαρίτη και ο Μακαρίτης σαν γνήσιος φελός που ήταν επιπλέει στο νερό πλέον. Οπότε και από αυτό το γεγονός θα καταπιαστεί η δεύτερη σεζόν του Μαέστρο. Το οποίο, να ξέρετε, Μαέστρο στο εξωτερικό κυκλοφορεί με έναν λίγο διαφορετικό τίτλο. Το λένε Μαέστρο in Blue. Και αυτό συμβαίνει γιατί σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει μια ταινία του Bradley Cooper η οποία θα ονομάζεται Μαέστρο. Και κάτι σα στο Netflix τα ζήγησαν, επειδή μου και είπανε Bradley Cooper, Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Μαέστρο in Blue. Και αυτό ήταν λοιπόν το Μαέστρο μας, το πρώτο ελληνικής παραγωγής project που μπαίνει στην συνδρομητική πλατφόρμα του Netflix. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, παρόλα τα προβληματάκια που έχει ρε παιδί μου, για εμένα στέκεται πάρα πολύ καλά. Σιγά δηλαδή και την ποιότητα ρε παιδιά που έχει το Netflix μέσα, σιγά. Θεωρώ πως το Μαέστρο ξεπερνάει πάρα μα πάρα πολλά και καλά ποιοτικά project του Netflix. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν σου άρεσε η φάτσα μου μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε πάτησε το like και εάν θέλεις να είσαι στην παρέα μας συνεχώς πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο να βλέπετε ταινίες και σειρές και πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!